Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Εμπράκτος μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Attica TV. Είμαστε και απόψε κοντά σας εδώ μαζί με τον εκλεκτό συνάδελφο τον Γιάννη τον Μακρυγιάννη για να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα, καθώς βεβαίως βρισκόμαστε στην τελική ευθεία δύο εβδομάδες πριν από τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Σωσό. Καλησπέρα Γιάννη. Ναι, είμαστε πλέον δύο εβδομάδες πριν την αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου. Όσο πιο κοντά τώρα τα πράγματα, τόσο περισσότερο ενδιαφέρον αποκτά η εκλογική αναμέτρηση, γιατί το έχουμε πει και άλλοτε, ζούμε μια πολύ υποτονική προεκλογική αντιπαράθεση. Φαίνεται τώρα λοιπόν ότι τα αίματα λίγο ανεβαίνουν, έτσι, ναι. Έχουμε την ιστορία του debate. Για την ακρίβεια, δεν έχουμε debate. Δεν έχουμε debate, ενώ ήταν στον αέρα πριν, μέχρι. Ναι, τώρα. Βεβαίως, ναι, κουβεντιάστηκε σήμερα στη διακομματική. Οριστικά λοιπόν να βάγισαν οι συζητήσεις ανάμεσα στα κόμματα. Θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό το πράγμα έτσι όπως εξελίχθηκε, σωσό, βοηθάει την διεξαγωγή μιας όσο γίνεται έτσι καλύτερης και οργανωμένης συζήτησης προεκλογικά. Διότι όσα κι αν έχει κανείς να πει για το debate, έτσι όπως γινόταν, για τη διαδικασία ότι ήταν αποστηρωμένη, ότι ήταν παράλληλη μονόλογη, ακόμα κι έτσι είναι μια παρακαταθήκη, είναι ένα καλό στοιχείο για την προεκλογική αντιπαράθεση. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε περισσότερα debate και όχι να μην έχουμε κανένα. Καθόλου, βέβαια. Τέλος πάντων, θα τα κουβεντιάσουμε αυτά άλλη, με τους καλεσμένους, μας. Από την άλλη, είχαμε και την απόσυρση δύο υποψηφιωτήτων εχθές, Γιάννη. Είχαμε, ναι, ναι, είχαμε κι άλλα τέτοια ευτράπελα, που φαίνεται όλο αυτό τον καιρό υπάρχουν θέματα που διαφεύγουν των κομμάτων. Για παράδειγμα, από τη μία πλευρά, ενώ είχαν ενημέρωση στη Νέα Δημοκρατία για την υπόθεση με την Τόνια Μοροπούλου, ακριβώς, προχώρησαν στην κατάθεση της υποψηφιότητας της τάσης, αλλά από την άλλη έχουμε και την κάφα του ΣΥΡΙΖΑ που έβαλε την Κωνσταντίνα Κούνεβα, ενώ δεν έχει ακόμα δικαίωμα ούτε καν να ψηφίσει, γιατί πήρε την ηθαγένεια πάρα πολύ αργά. Μόλις στις 31 Μαΐου, οπότε δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Από την άλλη, τα τουρκικά μένουν πάλι στο επίκεντρο, καθώς η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική της ρητορική με επίκεντρο την Κυπριακή ΑΟΣ. Εντάξει, να πούμε ότι χθες νέος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης αναδείχθηκε ο κύριος Ιμάμογλου, ο μη εκλεκτός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Βεβαίως. Πάμε να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας, ναι, λοιπόν. Ναι. Να σας δώσουμε το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το οποίο είναι bractos@attica.gr. Ακόμα να σας υπενθυμίσουμε ότι έχετε την δυνατότητα να μας παρακολουθείτε μέσω live streaming από την ιστοσελίδα του σταθμού μας www.attica.gr. Λοιπόν, να περάσουμε στους καλεσμένους μας. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Κυρίτση, υποψήφιο βουλευτή Β' Αθηνών στο νότιο τομέα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Τον κύριο Θάνο Πλεύρη, υποψήφιο βουλευτή Α' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε, κύριε Πλεύρη. Και την κυρία Αλεξάνδρα Σαγρή, υποψήφια βουλευτή Β' Αθηνών στο Βόρειο Τομέα με το Κίνημα Αλλαγής. Καλώς ήρθατε, κυρία Σαγρή. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλά κι εσείς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το debate. Debate. Να πάρουμε ένα σχόλιο καταρχάς από τον κύριο Κυρίτση. Βεβαίως. Πιστεύετε ότι κάποιοι αποφεύγουν το debate και έτσι δεν πήγαμε, ή πραγματικά δεν βρέθηκαν ημερομηνίες έτσι όπως πει, γιατί προέκυψε η σύνοδος κορυφής έκτακτη, έτσι. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία ήθελε να αποφύγει τις τηλεμαχίες. Ήθελε οπωσδήποτε να αποφύγει τη τηλεμαχία μεταξύ των δύο και ή δυνατόν να αποφύγει και τη τηλεμαχία μεταξύ των πέντε αρχηγών. Από τη στιγμή που βγήκαν τα προγράμματα των δύο κομμάτων, ακούσαμε προχθές το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι κατέστηκε απολύτως σαφές γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν το θέλει αυτό. Και αυτό σημαίνει για το ότι τα δύο προγράμματα δεν μπορούν να σταθούν σε σύγκριση το ένα απέναντι στο άλλο. Είχε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο το debate για να αποκαλυφθεί κάτι περισσότερο, κύριε Κυρίτση? Βέβαια, σε ένα debate έχει μια αξία, όχι αν είναι μια κοκορομαχία, αλλά αν βάλεις τα δύο προγράμματα κάτω, να τα συγκρίνεις. Και από τη μία έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα που αφορά την κοινωνική πλειοψηφία και από την άλλη έχουμε μια μαγική εικόνα η οποία αφορά πολύ ελάχιστος.
Το αποφεύγει, κύριε Πλεύρη, ο κύριος Μητσοτάκης στο debate. Κοίτα, και αυτό καταλήξαμε έτσι. Πάμε απλά τα πράγματα. Εμείς συμφωνήσαμε στην ημερομηνία της 1 Ιουλίου. Οπότε, άμα αποφεύγαμε, θα βρίσκαμε λόγο να μην συμφωνήσουμε σε καμία ημερομηνία. Προφανώς υπήρξε ένα κόλλημα. Είπαμε δύο εναλλακτικές ημερομηνίες, 27 και 28 Ιουνίου, που δεν μπορούσαν τα άλλα κόμματα στις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και η Νέα Δημοκρατία έχει πει, αν βρεθεί ημερομηνία, με μεγάλη χαρά να γίνει με αυτούς τους όρους. Αλλά πώς μπορούμε να πούμε ότι το αποφεύγαμε το debate των όλων των κομματικών, των πολιτικών αρχηγών, όταν είχε οριστεί η ημερομηνία? Δηλαδή, ήξερε ο κ. Μητσοτάκης ότι τότε θα βάλουν τη Σύνοδο Κορυφής και εσκεμμένα συμφώνησε σε εκείνη την ημερομηνία. Ξεκάθαρα λοιπόν δώσαμε και εναλλακτικές και ανά πάσα στιγμή, αν ακόμα και τώρα βρεθεί κοινή ημερομηνία για όλα τα κόμματα, με μεγάλη χαρά να πάμε. Στο debate των δύο πάμε. Τη μονομαχία την αποφύγατε, την απορρίψατε. Στο debate των δύο προφανώς μας έπεισε η διαχρονική θέση η οποία είχε ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν στην αντιπολίτευση και έλεγε ότι δεν μπορεί να αποκλείονται οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και τα debate πρέπει να γίνονται όλων μαζί. Εμείς τι λέμε? Επειδή πλέον έχουμε περάσει από το μοντέλο το οποίο υπήρχε δύο κόμματα, ασχέτως αν για λόγους που θα πούμε και στην πορεία ερχόμαστε και λέμε ότι θέλουμε να έχουμε την αυτοδυναμία και πλέον υπάρχουν παντού και κυβερνητικοί εταίροι, η συζήτηση πρέπει να γίνει παντού. Φοβάται δηλαδή κάποιος να είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί μαζί, θα παξιώσουμε το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι κομμάτι της αντιπολίτευσης ή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, το να βρίσκονται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, υπάρχει κάτι, είναι κανένας ποδοσφαιρικός αγώνας στο debate. Προγράμματα βγαίνουν, να βγουν όλων των κομμάτων τα προγράμματα και όχι να γίνει μια αντιπαράθεση με αποκλειστικά και μόνο με επικοινωνιακούς όρους. Και συνήθως η κυβέρνηση έχει ένα μειονέκτημα σε αυτό. Ότι το πρόγραμμά της είναι αυτό που έχει υλοποιήσει. Γιατί την κυβέρνηση την κρίνουμε για αυτά που έκανε και όχι για αυτά που λέει ότι θα κάνει. Μάλιστα. Κυρία Σαγρή, ποια είναι η θέση του κινήματος αλλαγής ως προς τη διεξαγωγή του debate? Γιατί δεν συμφωνούν τα επικοινωνιακά επιτελεία, ώστε τι φοβούνται ώστε να δημιουργηθεί έτσι μια ελεύθερη συζήτηση? Καταρχάς, θεωρώ προσωπικά αρνητική την εξέλιξη του να μην υλοποιηθεί ένα debate, μια ευρεία πολιτική συζήτηση για τις θέσεις, για τις προγραμματικές θέσεις, ακριβώς για το πλαίσιο, ακόμα αν θέλετε και για την πολιτική παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο πριν την εκλογική διαδικασία της 7η Ιουλίου στους Έλληνες πολίτες και θεωρώ λάθος του να μην μπορεί να βρεθεί μια ημερομηνία κοινή στην οποία όλα τα πολιτικά κόμματα να συμφωνήσουν ώστε να ξεδιπλώσουν στους Έλληνες πολίτες το σκεπτικό τους, τις αξίες τους, τα ιδανικά τους για την επόμενη μέρα και πραγματικά τη στοχοθεσία τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, επειδή έγινε μια εκτενή συζήτηση το προηγούμενο διάστημα και για debate των δύο πολιτικών αρχηγών, προσωπικά εμείς θεωρούσαμε και τονίσαμε σε όποιο τόνο μπορούσαμε να το τονίσουμε ότι θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ένα debate όλων των πολιτικών αρχηγών. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πολίτες, μετά από 10 χρόνια κρίσης, πρέπει να ξεκαθαρίσουν ακριβώς το τι λέει και το τι δεν λέει ο καθένας μας και πρέπει ουσιαστικά και το πολιτικό υπόβαθρο να το οριοθετήσουν και να δουν τι ακριβώς πραγματικά θα επιλέξουν στις εκλογές που έρχονται, που είναι κρίσιμης σημασίας για όλους μας. Και θεωρώ ότι η δημόσια συζήτηση μόνο καλό μπορεί να προσφέρει. Φυσικά, ναι, και η ύπαρξη ενός πολιτικού πολιτισμού, που νομίζω ότι θα ήταν το μείζον ζήτημα σε αυτή την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μάλιστα. Κύριοι, κύριοι, σας έχουν κατηγορήσει, άκουσα και νωρίτερα τον Πλεύρη, τον κύριο Πλεύρη, που είπε ότι ζητάτε το debate, γιατί είσαστε σε δύσκολη θέση, το debate εννοώ των δύο, επειδή είστε σε δύσκολη θέση, δεν γυρίζει το παιχνίδι και προσπαθείτε με διάφορες κινήσεις. Γυρίζει το παιχνίδι, πρώτα απ' όλα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις ευρωεκλογές? Φυσικά γυρίζει το παιχνίδι, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε από τη Βουλή ότι μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές και ένα και δύο και τρία και πέντε και όσα debate θέλει ο κύριος Τσίπρας. Είμαστε φυσικά υπέρ του debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά όπως έχει γίνει σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, με την εξαίρεση του κυρίου, ναι, Σαμαρά, ο οποίος δεν ήθελε με τίποτα να πάει σε διάλογο, ούτε στη Βουλή δεν πήγαινε, με την εξαίρεση αυτής της περίοδου, σε όλες τις άλλες εκλογικές αναμετρήσεις έχει γίνει debate. Θέλω να θυμίσω το τελευταίο μεταξύ Τσίπρα με Μαράκη. Ναι. Για το αν γυρίζει τώρα, πραγματικά γυρίζει τώρα, μπορεί 10 μέρες πριν, 12 μέρες πόσο είμαστε, να βάζει ως στόχο ΣΥΡΙΖΑ τη νίκη? Ναι, προφανώς. Γιατί προσπαθείτε να αποφύγετε την αυτοδυναμία, να αποτρέψετε ούτε την εσείς, αυτοδυναμία? Ούτε εσείς ξέρετε, ούτε εγώ ξέρω ποια είναι η πραγματική βούληση των ψηφοφόρων μπροστά στην καινούργια κάλπη.
Υπάρχουν δημοσκοπήσεις, όπως ξέρετε. Καταγράφουν ευρεία διαφορά. Όπως ξέρετε, η δημοσκοπήση έχει τύχει αρκετές φορές να πέσουν έξω, λίγες φορές να πέσουν μέσα. Ναι. Αυτές οι δημοσκοπήσεις οι οποίες υπάρχουν δείχνουν ένα μάζεμα της διαφοράς. Εμείς θεωρούμε ότι η κινητοποίηση του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ, η κινητοποίηση του κόσμου τον οποίο αφορά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στεκόμαστε σε αυτό, ναι. ότι αφορά την κοινωνική πλειοψηφία, ενώ στη Νέα Δημοκρατία δεν αφορά την κοινωνική πλειοψηφία και μπορώ να γίνω πολύ σαφέστερος αν γίνεται, είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει τη νίκη στο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και γι' αυτό άλλωστε τις κάνουμε τις εκλογές, γιατί αλλιώς θα κάναμε μόνο δημοσκοπήσεις. Μήπως στόχος είναι μια διαχειρίσιμη ήττα για το κόμμα σας? Στόχος είναι νίκη. Ωραία. Κύριε Πλεύρη, μήπως αυτή η διαφορά μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους, αυτή η διαφορά που πήρατε στις ευρωεκλογές, δηλαδή. Χαλάρωση είτε αλαζονία. Θα συμφωνήσω με αυτό που λέει ο κύριος Κυρίτσης. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αν θέλετε, πρώτο ή δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε μια εκλογική διαδικασία που ξεκινάει εξ αρχής και οπωσδήποτε σίγουρα το ότι υπάρχει κυρίως ένα αποτέλεσμα ευρωεκλογών πάρα πολύ κοντά και, αν θέλετε, ευρωεκλογές γίνανε όχι σε έναν πολιτικά νεκρό χρόνο, δηλαδή όπως γίνεται συνήθως στη διετία μεταξύ της τετραετίας, αλλά έγιναν στο τέλος της τετραετίας, σίγουρα είναι ένα σαφές πολιτικό μήνυμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μια καινούργια εκλογική διαδικασία. Εμείς το αντιμετωπίζουμε έτσι, θεωρώ, με καμία λαζονία. Αντιθέτως, αν θυμηθούμε το πώς αντιμετώπιζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω τον κ. Μητσοτάκη να λέει ότι δεν θα ανεχθεί τέτοια φαινόμενα. Βεβαίως, αλλά κάτι έχει εντοπίσει. Θυμάμαι τον. Κουστούμια. Μισό λεπτό. Θυμάμαι τον Μάιο. Πόσα μαγαζιά περιμένουν να κινηθούν αυτές τις μέρες. Το 2014 το Μάιο, που υπήρχε 1,5 χρόνο ακόμα για να ολοκληρωθεί η θητεία της κυβέρνησης Σαμαρά, ότι ο κ. Τσίπρας ο ίδιος έβγαζε μια φοβερή αλαζονία. Δεν υπάρχει λαϊκή εντολή, δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς όχι. Και αντιθέτως, εμείς τι λέμε? Έχουμε επιλέξει σε όλη την προεκλογική περίοδο, αντί να πάμε σε λογικές πόλωσης, να πάμε σε λογικές συζήτησης. Και έχουμε την ειδοποιώ διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ, που ακούγεται και σε αυτό το τραπέζι. Εμείς δεν έχουμε πρόγραμμα για πολλούς ή για λίγους. Το πρόγραμμά μας είναι για όλους τους Έλληνες. Δεν διαχωρίζουμε τους Έλληνες. Έχω ακούσει το ΣΥΡΙΖΑ να λέει, και συγκεκριμένα και ο κύριος Κυρίτσης το έχει πει, ότι στο δημοψήφισμα αποφάσισε η πλειοψηφία πώς θα μεταφερθούν τα βάρη για να πληρώσει την κρίση μειοψηφία. Δεν είμαστε εχθροί σε αυτόν εδώ τον τόπο. Δεν πιστεύουμε δηλαδή ότι υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Εμάς το πρόγραμμά μας είναι για όλους τους Έλληνες, με συγκεκριμένα θέματα που να κάνουμε. Μείωση φορολογία που αφορά όλους, με προσέλκυση επενδύσεων που προφανώς αφορά όλους, γιατί όταν έρθουν επενδύσεις εδώ πέρα θα κερδίσει κόσμος, αλλά πρώτος που θα κερδίσει είναι αυτός ο οποίος εργάζεται, και με ασφάλεια. Έχουμε ένα σταθμισμένο πρόγραμμα για όλους τους Έλληνες και εμείς επιλέγουμε, και το λέει ρητός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, χαμηλή τόνη, όχι στη λογική ότι δεν θέλουμε να γίνει προεκλογική διαδικασία, αλλά θέλουμε να ακουστούν πλέον τα προγράμματα και όχι οι κραυγές. Θα επιστρέψουμε σε αυτό, γιατί βάλατε τώρα ένα σύστημα για όλους. Ο κύριος Κυρίτσης με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι για τους πολλούς. Δεν λέμε ότι υπάρχει κοινωνική πλειοψηφία. Αφού πάρουμε ένα σχόλιο από την κυρία Σαγρή, για να μην αδικούμε και το κίνημα αλλαγής, αρκετά περνάει αυτό τον καιρό. Ένα σχόλιο, κυρία Σαγρή, εάν νιώθετε τώρα, βλέποντας αυτό το δίπολο να ενισχύεται, έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, δηλαδή συγκρατεί τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και πάει λίγο προς τα πάνω, θα δούμε πόσο προς τα πάνω, αλλά και η Νέα Δημοκρατία φλερτάρει με την αυτοδυναμία, στείνεται ένα δίπολο, καινούριο δίπολο. Είναι ίσως πρώτη φορά μετά τα χρόνια της κρίσης, της μνημονιακής αυτής κρίσης, που επιστρέφουμε σε αυτού του είδους την κανονικότητα εντός εισαγωγικών, για να μην παρεξηγηθώ, είναι αντίληπτο αυτό το οποίο λέω, πιστεύω από όλους. Μήπως νιώθετε ότι αυτό το πράγμα δεν σας χωράει πια, ότι δεν έχετε κάποιο ρόλο, ότι συμπιέζεστε, ότι κινδυνεύετε στις εκλογές αυτές να πάτε πολύ πίσω? Είναι γεγονός, κύριε Μακρυγιάννη, ότι όντως μετά την τελευταία εκλογική διαδικασία των ευρωεκλογών δημιουργείται ένα σχημικό πραγματικά που ουσιαστικά οριοθετεί ένα νέο δικοματισμό ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι που δεν έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή, μετά από τα όσα πέρασαν οι Έλληνες πολίτες, από τις θυσίες του ελληνικού λαού τόσων χρόνων, από το γεγονός ότι πραγματικά είδαν τους μισθούς τους να μειώνονται, είδαν τις συντάξεις τους και το βιωτικό τους επίπεδο
πραγματικά να συρρυκνώνονται. Είδαμε τη μεσαία τάξη κατά τη διακυβέρνηση των 4,5 χρόνων του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες να καταβαρθρώνεται. Νομίζω ότι το στήσιμο ενός τέτοιου δίπολου δεν το έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Και τι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία? Έχει ανάγκη από συνενέσεις, από συνέργειες και από συμπλεύσεις. Αυτή τη στιγμή εμείς στο κίνημα αλλαγής κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θεωρώ ότι τόσα χρόνια στην περίοδο της κρίσης έχουμε αναπτύξει πραγματικά μια πολύ υπεύθυνη και ρεαλιστική στάση, χωρίς να λαϊκίσουμε, χωρίς πραγματικά να εκμεταλλευτούμε την αρνητική διάθεση του ελληνικού λαού. Η αλήθεια είναι αυτή που λέτε. Εμείς όμως ανταποκρινόμενοι έτσι στην διάθεση ενός κόσμου που πραγματικά θέλει να δει το κίνημα αλλαγής να εκφράζει ένα προοδευτικό λόγο, να εκφράζει πια πραγματικά ένα προγραμματικό λόγο πολύ ξεκάθαρο. Υπάρχει πρόβλημα όμως. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Κάντε προσπάθεια, αλλά σας αγαπάνε ενδεχομένως κάποιοι, δεν σας παντρεύονται. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή όντως αυτή η πόλωση και αυτός ο διχασμός του ή θα επικρατήσω εγώ ή θα επικρατήσει ο άλλος ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία σίγουρα συρρυκνώνει τους υπόλοιπους. Έχω την αίσθηση όμως και επειδή κάνουμε μια πολύ μεγάλη προεκλογική εκστρατεία στο βόρειο τομέα και στις γειτονιές, θεωρώ ότι και η πολιτική ανανέωση την οποία κάνει αυτή τη στιγμή το κίνημα αλλαγής στα ψηφοδέλτιά του, εντάσσοντας πάρα πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από την κοινωνία. Επίσης, το γεγονός ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση, μετά τα τελευταία αποτελέσματα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, το κίνημα αλλαγής, παρόλο που έχει ένα χαμηλό σχετικά ποσοστό στις ευρωεκλογές, έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Το ίδιο επίσης και σε πάρα πολλά συνδικαλιστικά σωματεία, που αυτό δείχνει ότι υπάρχει στην κοινωνία μία πάρα πολύ μεγάλη δυναμική. Καταγράφεται, κάνει, αυτό, δεν καταγράφεται και είναι κάλπες. Αισιόδοξο. Ναι. Έχουμε την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ και η θεωρητικά ήττα του, αν θέλετε, ήττα του προγράμματός του, γιατί υποσχέθηκε στις ευρωεκλογές και ουσιαστικά άνοιξε το πρόγραμμά του. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι θετικό προς εμάς, διότι αναπτύσσουμε μια ρητορική και ένα προγραμματικό λόγο πολύ σαφή, πολύ συγκεκριμένο. Και τι λέμε? Λέμε ότι εμείς μπορούμε ουσιαστικά να εγγυηθούμε την ανάπτυξη, αλλά με όρους κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής δικαιοσύνης και έχοντας πραγματικά μια πολύ μεγάλη επικέντρωση στο κοινωνικό κράτος. Μιλάμε για τον άνεργο, μιλάμε για τον συνταξιούχο και μιλάμε για τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες πλήττονται. Το πρόγραμμα ΔΕ της Νέας Δημοκρατίας, που μιλά για μείωση της φορολογίας, δεν αναφέρεται στο κοινωνικό κράτος. Το πρόγραμμα ΔΕ του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε μια άκρατη παροχολογία, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει ήδη ιτηθεί από τους πολίτες λόγω των προηγούμενων εκλογών. Κύριε Κυρίτση, μιλάτε για πρόγραμμα. Ότι υπερέχει το δικό σας πρόγραμμα. Τι έχει αλλάξει μετά τις ευρωεκλογές? Τίποτα δεν έχει τι αλλάξει. Τι καινούριο υπάρχει ως δίλημα? Υπερήχε πρώτων ευρωεκλογών, υπερήχε και μετά τις ευρωεκλογές. Η μόνη διαφορά ήταν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε παρουσιάσει το πρόγραμμά της. Και θα ξεκινήσω απαντώντας τον κύριο Πλεύρη που λέει ότι απευθύνεται στους πάντες. Τα κόμματα δεν γίνεται να απευθύνονται στους πάντες, με την έννοια ότι η κοινωνία δεν είναι ενιαία. Ένας άνθρωπος που ζει με 650 ευρώ το μήνα και ένας άνθρωπος που έχει 65 εκατομμύρια σε μία offshore, δεν γίνεται να εκπροσωπηθούν από το ίδιο κόμμα. Ένα το κρατούμενο. Και να σας πω πώς εξηγείται αυτό με ένα απλό παράδειγμα, με το παράδειγμα του Έμφυα. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, παρότι δεν το βάζει άμεσα όπως εμείς, το βάζει λίγο παραπέρα, 30% οριζόντια μείωση του Έμφυα. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο πλούσιος είσαι, τόσο περισσότερα χρήματα κερδίζεις από τη μείωση του Έμφυα. Αντιθέτως, εμείς λέμε ότι φέτος 30% για τα μικρά και μεσαία εισοδήματα και του χρόνου 50% για τα μεσαία και μικρά εισοδήματα. Άρα βλέπουμε μία άμεση το μείωση. Το είπατε και πριν τις ευρωεκλογές. Όχι, αυτό το είπαμε, ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Άρα και εμείς ο πάμε. Ο Μητσοτάκης το είχε πει αυτό. Όχι, δεν το είχε πει αυτό. Για την οριζόντια μείωση του Έμφυα την έχει πει. Λοιπόν, δεν πέρασε τις ευρωεκλογές. Γιατί να περάσει τώρα? Επαναλαμβάνω, για τις ευρωεκλογές δεν ψηφίζαμε για τον Έμφυα, ψηφίζαμε για ευρωβουλευτές. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον Έμφυα, που αναφέρω τον Έμφυα επειδή είναι το εμβληματικό της Νέας Δημοκρατίας, είναι 100 φορές πιο συμφέρον, διότι ξεκινάει από φέτος, είναι μείον 30% φέτος και μείον 50% του χρόνου για τα μικρές και μεσαίες περιουσίες, ενώ των άλλων είναι μετά από 2 χρόνια 30% οριζόντια. Δηλαδή θα κερδίσουν αυτοί οι οποίοι έχουν μεγάλη περιουσία. Αυτό το πράγμα είναι ένα κόκκινο νήμα, το οποίο διασχίζει τα προγράμματα και των δύο κομμάτων.
Να σας πω άλλο παράδειγμα. Το μόνο πράγμα που άμεσα η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται, ναι. δεν είναι η μείωση των φόρων, είναι η μείωση φορολογίας στα μερίσματα. Είναι το μόνο άμεσο. Όλα τα άλλα είναι μετά από 2 χρόνια και υποαίρεση. Σας λένε πριν πάμε στον κύριο Πλεύρη να απαντήσει. Πόσοι έχουν εισόδημα από μερίσματα, όσοι έχουν μετοχές σε ανώνυμες εταιρείες και κερδοφόρες. Σας λένε όμως ότι σε αυτή την προσπάθεια μεροληψίας, που πολλοί μπορεί να το ακούν με πολύ έτσι ευικαότητα και με καλή διάθεση, αδικήσατε τη μεσαία τάξη υπέρμετρα. Και δεν πετύχατε και τους αναπτυξιακούς στόχους με αυτό το τρόπο. Θα έλεγα ότι έχουμε επιτύχει τους αναπτυξιακούς στόχους που έχουμε βάλει. Αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την μεσαία τάξη. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν αφορά ούτε κατ' ελάχιστον τη μεσαία τάξη. Και να μην ξεχνάμε ότι εμείς κατορθώσαμε και σταθεροποιήσαμε το κοινωνικό έδαφος. Δηλαδή, παραλάβαμε μια ανθρωπιστική καταστροφή με ανθρώπους να τρώνε από τα σκουπίδια. Αυτά τέλειωσαν. Με 800.000. Νοικοκυριά να μην έχουν ρεύμα, αυτό το κάναμε. Φανταστείτε μια ευρωπαϊκή χώρα που 1 στα 4 σπίτια να μην έχουν ρεύμα. Αυτά τα φτιάξαμε. Πάνω σε αυτά. Δεν έχει ευθύνη για την αφέμαξη των μεσαίων στρωμάτων από τις μνημονιακές πολιτικές. Έχει το 15% της ευθύνης, η προηγούμενη κυβέρνηση έχει το 85% της ευθύνης. Και έχει το 15% της ευθύνης με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ με μια μικρή βελτίωση της κατάστασης της μεσαίας τάξης. Τώρα που σταθεροποιήθηκε η κατάσταση, τώρα που ανεβαίνει η οικονομία, τώρα είναι η στιγμή και η μεσαία τάξη να ωφεληθεί. Πιο πριν υπήρχε μια έκτακτη κατάσταση, την οποία δεν δημιουργήσαμε εμείς. Εμείς παραλάβαμε μια χώρα την οποία την είχαν χρεοκοπήσει. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία την είχαν χρεοκοπήσει και τη φέρανε εκεί που ήταν. Εμείς φέραμε σε ισορροπία τα δημόσια οικονομικά, γεμίσαμε τα ταμεία και τώρα πάμε για τα καλύτερα. Μάλιστα. Να πάμε και στον κύριο Πλεύρη. Ναι, γιατί μας λέτε, κύριε Πλεύρη, υπόσχεστε ένα οικονομικό θαύμα, να το πω έτσι. Πώς θα το πετύχετε αυτό? Οικονομικό θαύμα δεν υποσχόμαστε. Εμείς αντιθέτως, ίσως είναι η πρώτη φορά που πάμε σε εκλογές και η κυβέρνηση στάζει περισσότερο από την αντιπολίτευση. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Γιατί ακριβώς ο Μητσοτάκης, ό,τι λέει κατά βάση είναι σταθμισμένο. Βρείτε μου άλλη αντιπολίτευση που να έχει. Ναι, μιλάτε για φορολαφρύνσεις, για επενδύσεις. Ακούστε τι λέμε. Ναι, θέσεις εργασίας. Θα σας πω γιατί πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι όλη η κοινωνία. Λέει ο κ. Κυρίτσης ότι ποιον εκπροσωπεί ένας, ποιον εκπροσωπεί άλλος. Οι κυβερνήσεις εκπροσωπούν όλους τους Έλληνες. Και εμείς τι λέμε, ότι προφανώς επένδυση τι σημαίνει, ότι θα έρθει κάποιος εδώ πέρα όχι για να πληρώνει φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και έκτακτες εισφορές, θα έρθει εδώ πέρα διότι θα ξέρει ότι θα έχει κέρδος. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό είναι ο επενδυτής. Ο επενδυτής έρχεται να βάλει τα λεφτά και προσβλέπει σε ένα κέρδος. Προφανώς λοιπόν πρέπει να έχεις πολιτικές που να είναι φιλικές προς αυτόν. Θα ωφεληθεί από αυτές τις πολιτικές και ο 600, 300, 400, 500 που λέει θα ωφεληθεί. Ναι. Ή θα έχουμε μια εργασία. Όχι, όχι, δεν θα ωφεληθεί. Γιατί θα ωφεληθεί. Άμα το εγγυάσει και θα σας το εξηγήσω. Γιατί θα ωφεληθεί. Διότι αν εδώ πέρα ανοίξουν 20 ξενοδοχεία αντί να ανοίξει ένα. Δηλαδή υπάρχει ένας που να αμφιβάλλει ότι αν το ελληνικό. Όχι με εκπαιδευόμενο προσωπικό. Όχι με εκπαιδευόμενο προσωπικό. Εγώ με 300 άρια. Εγώ σας λέω ότι οι αναπτύξεις είναι πραγματικές. Ναι, υπάρχουν και σταθερές όμως θέσεις εργασίας σε όλη την παραγωγική διαδικασία. Μην πάμε στο αντίθετο άκρο. Δηλαδή υπάρχουν και τα φαινόμενα της μαθητείας και αυτά. Αν το ελληνικό είχε λειτουργήσει, υπάρχει κανείς που αμφιβάλλει ότι και άνθρωποι του μεροκάματος θα είχαν κερδίσει από τη διαδικασία? Και αυτό που λέει όμως ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή είπατε για το ελληνικό, ότι αύριο θα μπουν μπουλντόζες, είναι ρεαλιστικό? Ρεαλιστικότατο. Αύριο. Ρεαλιστικότατο είναι. Και να σας πω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει γύρω στις 50 ημερομηνίες, έχει πει ο κύριος Σπίρτζης, που θα μπαίνανε οι μπουλντόζες. Τον θυμόσαστε, τον βγάζουν και σε. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Η προσέλκυση επενδύσεων γίνεται με σταθερό φορολογικό σύστημα, όχι αναγκαστικά χαμηλό, σταθερό φορολογικό σύστημα και οπωσδήποτε να υπάρξει και μία μείωση. Κλείνω με αυτό, είπατε μεσαία τάξη. Σήμερα το πρωί, γιατί εγώ δίκαζα στο δικαστήριο, το μίνιμουμ της πρωής πράξης, δηλαδή αυτό που παίρνει ο δικηγόρος που δεν παίρνει τίποτα παραπάνω. Εγώ μπορεί να έχω αμοιβή 5.000. Αυτός που είχε 900 ευρώ αμοιβή κρατήσεις, ξέρετε πώς είναι? 500.
500 στην πηγή δεν την έφερα μαζί. Λοιπόν, συν το ΦΠΑ, 1200. Το θέμα είναι, στα 1200 παίρνει 3,5 εκατοστάρικα. Δεν την διέλυσε τη μεσαία τάξη με τις ασφαλιστικό. Εσείς γνωρίζετε τι περιλαμβάνεται σε επίπεδο οικονομίας. Βεβαίως. Τι εννοείτε δηλαδή. Αναφέρομαι στη ΔΕΗ για παράδειγμα. Στη ΔΕΗ δεν πρέπει να δούμε τι θα παραλάβουμε. Γιατί είπε ο κύριος Κυρίτσης τι παραδώσαμε. Να δούμε τι ΔΕΗ παραδώσαμε. Που η ΔΕΗ όταν την παραδώσαμε δεν είχε ελλείμματα. Εμείς έχουμε σχέδιο με τη ΔΕΗ, αλλά πολύ φοβόμαστε ότι η κατάσταση στη ΔΕΗ με τα πάρε δώσε που γίνανε και την καταστροφή θα είναι πολύ χειρότερη από την πραγματικότητα. Μάλιστα. Θα βάλουμε μία άνω τελεία στη συζήτησή μας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Σαγρή. Ναι, γιατί έχουμε αδικήσει, νομίζω, σήμερα λιγάκι. Όχι, λοιπόν, περιμένω πώς και πώς για να. Για να μπορέσω ουσιαστικά στο δίπολο να, τώρα, να μεταφέρω έτσι κι εγώ ένα άλλο θετικό μήνυμα προς τους πολίτες κοιτάξτε, και τον κόσμο. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε ένα μήνυμα καταρχάς, γιατί λίγο μας έχετε μπερδέψει. Ενώ μέχρι πριν μερικές μέρες ακούγαμε από την ηγεσία του κινήματος αλλαγής ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, καμία πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ή τέλος πάντων αυτό το μήνυμα εξέπεμπε. Και το εξέπεψε και με την ρήξη γεννηματά Βενιζέλου. Τώρα τελευταία. Ακούμε στελέχη σας, ακόμα και την κυρία Φόφη Γεννηματά, η οποία λέει ότι υπάρχουν τρία πεδία στα οποία μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Απλή αναλογική, συνταγματική αναθεώρηση, διαπραγμάτευση με τους δανειστές για τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Και τον κύριο Χριστοδουλάκη ακούσαμε, τον γραμματέα σας, ο οποίος είπε ότι μπορεί να δώσουμε ψήφο ανοχής σε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αν δεν πάρει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία. Τι ακριβώς θα κάνετε την επόμενη μέρα? Λοιπόν, όντως στο δημόσιο διάλογο η συζήτηση για το τι θα κάνει το κίνημα αλλαγής είναι εκτενής. Και εγώ θέλω να τονίσω πραγματικά ότι αυτό στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού. Το κίνημα αλλαγής περιμένει την 7η Ιουλίου για να μπορέσει πραγματικά να δει τη δύναμη που θα του δώσει ο ελληνικός λαός. Και εμείς θέλουμε την αύξηση της κοινοβουλευτικής μας δύναμης, έτσι ώστε να επιβάλλουμε το προγραμματικό μας πλαίσιο, έτσι ώστε να επιβάλλουμε τις προγραμματικές μας θέσεις και, αν θέλετε, να επιβάλλουμε και τις ευρείες συνεργασίες για τις οποίες προηγουμένως σας μίλησα, ναι, ότι χρειάζονται σε επίπεδο είτε είναι ζητημάτων που αφορούν την υγεία, είτε είναι ζητημάτων που αφορούν, ναι, την παιδεία, είτε είναι ζητημάτων που αφορούν την εξωτερική πολιτική και τη διαπραγματευτική μας στάση. Μιλήσατε για τα ελληνοτουρκικά. Νομίζω θα τα θίξουμε και στη συνέχεια και για το πόσο πραγματικά πρέπει να είμαστε συμπαγείς σαν ελληνική γραμμή και θέση. Εμείς λοιπόν ως κίνημα αλλαγής λέμε, ναι, ναι, ότι όντως δεν θα αφήσουμε και την χώρα ακυβέρνητη εάν αυτό προκύψει σαν πρόβλημα από την επόμενη εκλογική διαδικασία. Αλλά αυτά όλα μένει να τα δούμε, διότι δεν μπορούμε να προδικάσουμε την γνώμη του ελληνικού λαού. Θα δούμε το ποσοστό μας, θα δούμε το ποσοστό που θα προκύψει και από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς και, ναι, ανάλογα θα κρίνουμε τη θέση μας. Αλλά αν δεν μου είναι απριόρι το κίνημα αλλαγής αρνητικό σε μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, όπως επιχειρήθηκε κάποια στιγμή να. Αυτό όντως σε μια συζήτηση. Αυτό όντως σε μια συζήτηση, επειδή η προηγούμενη διακυβέρνησή μας με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, οδήγησε σε μια συρρήκνωση το κίνημα αλλαγής, θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι το κίνημα αλλαγής θα πρέπει να ορθώσει ένα τέτοιο ρόλο και ένα τέτοιο λόγο, ναι, που πρέπει να εμπνεύσει τους προοδευτικούς πολίτες οι οποίοι έφυγαν προς ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή γιατί καλλιεργήθηκε μια ελπίδα, ναι, σε εκείνους, ή που τώρα επιλέγουν τη Νέα Δημοκρατία σαν μια ψήφο τιμωρητική προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλουμε εδώ να πούμε ότι είμαστε εμείς και μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτή τη στιγμή αυτό το πρόγραμμα που, όπως σας είπα προηγουμένως, μπορεί να οριοθετήσει. Σε προγραμματική βάση μιλάμε. Σε προγραμματική βάση. Ωραία, μπορεί, μπορεί να, να οριοθετήσει μια την ανάπτυξη με την κοινωνική σύνοση. Ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αυτό που εγώ έχω να σας πω προσωπικά είναι ότι μένει να δούμε τα ποσοστά που θα διαμορφωθούν και ανάλογα να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση. Νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να ξεκαθαρίσουν το τι λέει ο καθένας μας και όντως το debate θα ήταν μια πάρα πολύ καλή πρώτη συζήτηση σε αυτό. Ναι. Θέλω επίσης να κάνω ένα σχόλιο αναφορικά με τη συζήτηση των δύο προηγούμενων συναδέλφων και να πω ότι από τη μία ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι έχει χάσει το αφήγημά του και ότι ουσιαστικά δεν έχει αυτή τη στιγμή ένα τρόπο να εμπνεύσει τους πολίτες στο να τον στηρίξουν, διότι η ψήφος, η αρνητική προς εκείνους ήταν ιδιαίτερα έντονη. Θεωρώ ότι έντονη παροχολογία, θεωρώ ότι από διάρθρωση της, ναι, μεσαίας τάξης σε ένα ευρύτερο επίπεδο, ακόμα και οι πρακτικές τύπου το ρεκόρ μετακλητών υπαλλήλων ή οι τελευταίες προσπάθειες για να μπορέσουν να βάλουν τα δικά τους παιδιά, δείχνει ένα πολιτικό παράδειγμα που εμένα προσωπικά, σαν νέο άνθρωπο και τη δική μας γενιά, δεν μας εκφράζει. Από την άλλη όμως, η Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι ουσιαστικά έχει επικεντρώσει το πρόγραμμά του
το πρόγραμμά της, τη μείωση της φορολογίας, που ναι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, που ναι, πραγματικά τους επιχειρηματίες και το ελεύθερο επάγγελμα, η φορολογία είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να θίξουμε, αλλά υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν την ελληνική οικογένεια, που αφορούν τον Έλληνα συνταξιούχο, που αφορούν τον Έλληνα άνεργο, μάλιστα, στα οποία εμείς στις 12 συνένα θέσεις του προγράμματός μας τα θίγουμε και τα στηρίζουμε. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή μακάρι να εισακουόταν από τους Έλληνες πολίτες και μακάρι να εισακουόταν και από τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Είστε νέα πολιτικός και σας χαίρομαι λίγο έτσι, ή αρκετά σας χαίρομαι, γιατί είστε δασκάλα. Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα έτσι, και μακάρι να ευημερούσα. Συμπυκνώνετε νοήματα. Κύριε Μακρυγιάννη, ένα τελευταίο σχόλιο. Μακάρι αυτό που ονειρεύομαι και το όραμα το προσωπικό το δικό μου είναι τα παιδιά τα δικά μου να ευημερούσαν μαζί με τη χώρα. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται η ευημερία της χώρας με ένα αναπτυξιακό σοκ, έτσι ώστε να μπορέσουν να ευημερέσουν, να μπορέσουν να ζήσουν για τα παιδιά μας έτσι καλύτερες μέρες. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα να σχολιάσουμε την απόσυρση της υποψηφιότητας της κυρίας Τόνιας Μοροπούλου. Ναι. Λοιπόν, μετά την αποκάλυψη ότι μάλιστα εισέπλατε παράνομα έτσι παράνομα τη σύνταξη του πατέρα. Έπαθε Λοΐζου. Μαρισίνη Λοΐζου. Θα ήθελα από τον κύριο Πλεύρη να αποσπάσω ένα σχόλιο. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι στα ηθικής και νομικής τάξης ζητήματα πρέπει να είμαστε άτεγκτοι. Βέβαια, δεν θα συγκρίνω τις περιπτώσεις, γιατί σε μία περίπτωση είναι να πάει να δηλωθεί ένας θάνατος, να ξέρουμε τι λέμε. Δεν δηλώθηκε ο θάνατος, ήξερε προφανώς η συγκεκριμένη ότι πέθανε η μητέρα της. Εδώ πέρα είχαμε μια περίπτωση που η ίδια λέει ότι ενημερώθηκε από τον ασφαλιστικό φορέα. Εγώ θεωρώ ότι επειδή μπορεί να συμβεί αυτό, μόλις όμως ενημερωθείς, επιστρέφεις τα λεφτά και δεν πηγαίνεις δικαστικός. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι. Δεν έπρεπε να πάει δικαστικά. Αυτό λέω. Δηλαδή, εγώ λέω ότι πράγματι. Γιατί εγώ έχω αντιμετωπίσει περιπτώσεις που. Ο άλλος να μην έχει καταλάβει και λέω το ότι πέθανε κάποιος, το καταλαβαίνεις γιατί είναι υποχρέωση να πας να το δηλώσεις. Αλλά το να αλλάξει το ποσό και να μην το καταλάβεις γιατί, αλλά μόλις ενημερωθείς δεν προσφεύγεις δικαστικός, κάνεις ρύθμιση και πληρώνεις. Οπότε στα ηθικής τάξης ζητήματα θεωρώ ότι πολύ ορθώς και αναδείξει το θέμα, πολύ ορθώς και υποψηφιότητα. Δεν προχώρησα από ότι. Δεν το έχω παρακολουθήσει πλήρως, αλλά από ότι κατάλαβα και με δική της πρωτοβουλία. Και με δική της πρωτοβουλία στο τέλος. Θεωρώ ότι αυτά τα θέματα δεν θα πρέπει να μένουν. Υπάρχει ένα ανοιχτά θέμα, κύριε Πλεύρη, βέβαια. Η κυρία Μοροπούλου η ίδια, σε δηλώσεις της, όπως την άκουσα εγώ, είπε ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ή τέλος πάντων είναι αρμόδιοι του κόμματος, είχαν ενημερωθεί για τη δικαστική αυτή ιστορία της. Είχε ενημερώσει με το δικόγραφο. Και επίσης διαπίστωσα ότι τις πρώτες ώρες που ξέσπασε το θέμα. Καλύφθηκε, υπήρξε κάλυψη στην κυρία Μοροπούλου. Ακούστε, εμείς τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία, αυτό που έχει σαν πάγια αρχή και το έχω δει σαν υποψηφίος και εγώ, είναι να ενημερώνουμε για τυχόν ποινικές μας εκκρεμείς υποθέσεις. Διότι επιθυμεί το κόμμα να αξιολογεί είτε ποινικές τυχόν μόνο. Την αστική, με συγχωρείτε τώρα, η διοικητική, δηλαδή, άμα εσύ έχεις μια διαφωνία. Μα το θέμα είναι το ηθικό. Μα το ηθικό το λέτε, αλλά εγώ σας λέω. Έρχεται. Η παράταξή σας το πλήρωσε. Εσείς δεν ήσασταν στην Νέα Δημοκρατία το 9. Άλλο σας λέω. Το ηθικό και το νόμιμο. Προφανώς, αλλά το ηθικό που είναι. Το ηθικό που είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, και ορθώς κατά την άποψή μου, ενδεχομένως το κάνουν και τα άλλα κόμματα αυτό, ζητάει και ποινικό μητρό και εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις. Γιατί συνήθως το ηθικό συνάδει με το αν κάποιος πηγαίνει να καταδικαστεί για μια πράξη. Το αν κάποιος έχει αντιδικία με οποιονδήποτε, με συγχωρείτε, μπορεί και εγώ να έχω μια αντιδικία στα αστικά επίπεδα και να διεκδικώ ένα σπίτι. Τι λέμε όμως, από τη στιγμή που αναδείχθηκε το θέμα με έναν ξεκάθαρο τρόπο, θεωρήθηκε. Θα πρέπει να το ξέρουν νωρίτερα, αυτό σας λέω. Ναι, σας λέω τώρα. Υποτίθεται ότι ενημέρωσε η κυρία Μοροπούλου. Αυτό, είπε, αυτό δεν το γνωρίζω. Να το είπε η κυρία Μοροπούλου. Ναι, μου βάζετε μία παράμετρο την οποία αγνώ με την έννοια. Αν ενημέρωσε, πώς ενημέρωσε, τι ενημέρωσε. Ναι. Γιατί μπορεί να υπάρχει και μία ενημέρωση ότι βρίσκομαι σε μία αντιδικία. Αν έγινε τώρα ενημέρωση αυτή τη φύση ότι δεν είχε δηλωθεί. Θεωρώ όμως ότι η πράξη έγινε και ορθώς έγινε συγκεκριμένη. Και μάλιστα να πω, γιατί εγώ θέλω να το συγκρίνω αυτό, η κυρία Μοροπούλου βγήκε. Με έναν υφάλιο τρόπο λέει ότι αποσύρεται και αυτά όλα, ούτε πήγε να ρίξει σε κανέναν. Έκανε τον τίποτα, πρώτα μία δήλωση για να. Θυμάμαι όμως την κυρία Λοΐζου που εμένα σαφώς είπε ότι πήγαμε σε ανθρωποφαγία και πήγαμε να την στοχοποιήσουμε και πήγαμε να την κάνουμε κρεατομηχανή. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Λέει για να μην φύγει η συζήτηση από αλλού, αποσύρωμαι. Γιατί να σας πω κάτι. Κάτι να σας πω όμως κάτι τώρα. Επειδή εγώ είμαι νομικός και μου αρέσει. Και επειδή αρέσει και το ΣΥΡΙΖΑ να ανοίγει νομικές υποθέσεις όταν υπάρχει τεκμήριο αθωότητας. Να σας πω θεωρητικά τώρα. Η κυρία Λοΐζου προφανώς έχει ποινικό που έχει καταδικαστεί. Δεν είναι διαφωνία. Καταδικάστηκε η γυναίκα. Τώρα είναι ένα συμψηφισμό από αυτήν. Αν δικαιωθεί στο διοικητικό, η κυρία Μοροπούλου, αν δικαιωθεί και πει το κατά την πάγια αρχή που λένε τα διοικητικά δικαστήρια, ότι από τη στιγμή που δεν έχει ενημερώσει το πολίτη, δικαιώνεσαι.
Μη βάζουμε ίδιες συμπεριφορές. Εδώ έχουμε συμπεριφορά ενός ατόμου που ξέρει ότι δεν βάζει κανένας και την δεν ίδια συμπεριφορά πάνω. Και άλλη έχει διαφωνία διοικητική. Όμως, ακόμα και γι' αυτό, για να μην δίνεται δικαίωμα, ναι, αποσύρθηκε από τα ψηφοδέλτια. Τώρα από εκεί πέρα, τι άλλο να πω πάνω σε αυτό. Ναι. Ή να σας πω κάτι που δεν μου κάνει εντύπωση. Γιατί πάντα για εμένα μου κάνει εντύπωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ που διαφημίζει όλο αυτό το κομμάτι ότι για τους μετανάστες είναι φύλλα προσκύμενος και φιλικός για να δίνουν τα χαρτιά και οτιδήποτε. Σε αυτήν τη γυναίκα που έχει όλο αυτό το πρόβλημα, δεν έχει φροντίσει να έχει πολιτογραφηθεί η Ελληνίδα? Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Τι έγινε με την κυρία Κούνεβα? Η νομοθεσία που κοιτάζει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τη έδινε το δικαίωμα να πολιτογραφηθεί? Όντως είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αποδεικνύει γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει διακρίσεις στα μέλη του, στα στελέχη. Όχι σαν μέλος, λέω με τις προοπτικές που... Μην με διακόπτετε. Ή στους ευρωβουλευτές. Τώρα ξεκίνησε η διαδικασία, τώρα έγινε, ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία και δεν πρόφτασε. Θέλατε να δώσουμε την ηθαγένεια από το παράθυρο? Όχι, γιατί δεν είχε γίνει, λέω. Γιατί δεν είχε γίνει από περιέργεια. Δηλαδή, ένας Έλληνας ευρωβουλευτής δεν ήθελε να είναι Έλληνας πολίτης. Ένας Έλληνας ευρωβουλευτής πέντε χρόνια δεν ήθελε να είναι Έλληνας πολίτης. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι μακρά, ούτως ή άλλως. Τόσα χρόνια. Δεν ξεμπερδεύει από τη μία στιγμή στην άλλη. Όχι, κάνετε λάθος. Αν έχεις αξίωμα, αν έχεις αξίωμα στο ελληνικό δημόσιο και είναι και ευρωβουλευτής, γίνεται άμεσα. Η ίδια δεν θέλησε να πάει να πολιτογραφηθεί. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τώρα αυτές είναι διάφορες ερμηνείες του. Μετά μπαίνει το θέμα του κόμματος. Δηλαδή μια επιτροπή η οποία υποτίθεται ότι τα ψάχνει όλα, ενημερώνεται, συζητάει, γιατί και εκεί και στη Νέα Δημοκρατία έτσι την πάτησαν. Δεν εκτίμησαν και σωστά. Εδώ είναι και η αδυναμία ακριβώς των δύο κομμάτων να μπορέσουν να χειριστούν τέτοιες καταστάσεις της κατάρτισης των ψηφοδελτίων. Προφανώς θεώρησαν ότι γραφειοκρατικά πρόφτενε να εγγραφεί κανονικά στους καταλόγους. Επειδή δεν γίνονται ειδικές ρυθμίσεις για κανέναν, ακόμα και αν είσαι ευρωβουλευτής, δεν πρόφτασε. Και εφόσον δεν πρόφτασε, αποσύρθηκε. Δεν είναι κάτι το φοβερό. Ναι. Φοβερό θα ήταν αν την είχες δώσει ηθαγένεια από το παράθυρο. Αυτό θα ήταν πρόβλημα. Ναι. Όταν ακολουθούνται οι διαδικασίες οι νόμιμες, προφανώς έχει και το ηθικό τεκμήριο υπέρ της. Ναι, επειδή ξέρετε, δίδεται μία εντύπωση στους πολίτες ότι τα κομματικά επιτελεία καμιά φορά είναι ανοργάνωτα. Θυμάμαι και την, για να μην σας αδικό τώρα και σας τους δύο, θα πω μια περίπτωση με το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, που είχαν ο Γιώργος Παπανδρέος στις εκλογές του 2007, αγνοώντας τι προβλέπεται, έβαλε τη Φόφη γεννηματά στο ψηφοθέλη της επικρατείας, κυρία Σαγρή. Και ΕΠΑΠ δεν έγινε... Και φυσικά δεν γίνονταν. Ήταν... διαφωνία βέβαια. Όχι, καμία διαφωνία δεν υπήρχε, κύριε Πλεύρη. Ήταν ξεκάθαρο το πράγμα, ήταν ακόμα υπερνομάρχης και ήταν δεδομένο ότι δεν μπορεί να είναι ψήφια, βέβαια. Πάντως, όντως, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία πραγματικά πρέπει να τη θίξουμε. Mm-hmm. Το κατά πόσο δίνουμε μια εικόνα στον Έλληνα πολίτη ότι μπορούμε να χειριστούμε άρτια και οργανωμένα τα ζητήματα που αφορούν ακόμα και τη στελέχωση των ψηφοδελτίων μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όταν πρόκειται για δύο πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες η μία είναι κυβερνητική δύναμη και η άλλη είναι εν δυνάμει κυβέρνηση, και προκύπτουν τέτοιου είδους ζητήματα, νομίζω ότι πρέπει να τα θίξουμε. Αν και νομίζω ότι όντως τα προβλήματα και προτεραιότητες όλων μας πρέπει να είναι σε μια άλλη κατεύθυνση αυτή τη στιγμή και στην υπάρχουσα πολιτική συζήτηση. Μάλιστα. Κύριε Κυρίτση, καταλογίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ουσιαστικά επενδύει στο φόβο. Στη λογική ότι έρχεται η νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία, ο νεοφιλελεύθερος Κυριάκος Μητσοτάκης, με πρόγραμμα δουνουτού. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Επενδύεται εν τέλει στο φόβο? Δεν επενδύουμε στο φόβο. Στις εκλογές οι άνθρωποι, οι πολίτες, οι ψηφοφόροι έχουν απέναντί τους μπροστά τους δύο προγράμματα. Τα βάζουν αυτά τα προγράμματα κάτω και τα συγκρίνουν. Το ότι έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας με αυτά τα οποία επί χρόνια μας έλεγε το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ δεν είναι κάτι το οποίο το ισχυρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Οποιοδήποτε έχει ζήσει σε αυτή τη χώρα, έχει διαβάσει εφημερίδα, παρακολουθεί λίγο τηλεόραση, ενημερώνεται στοιχειοδός τα τελευταία 10 χρόνια, το βλέπει. Αυτό είναι φως φανάρι δηλαδή. Άρα δεν είναι θέμα φόβου, είναι δύο αντιτιθέμενα προγράμματα. Οι πολίτες λοιπόν πρέπει να διαλέξουν το ένα πρόγραμμα ή το άλλο πρόγραμμα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Κύριε Πλεύρη. Αυτή τη στιγμή στόχος μας είναι να υπηρετούμε τον πολίτη. Τι γίνεται τώρα, προσπαθούμε να δαιμονοποιήσουμε οτιδήποτε λέγεται. Σας ρωτώ κάτι απλά, γιατί η βασική ατζέντα τρομοκρατίας που γίνεται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έρχεται. Τώρα μπήκε, πήραν πάνε να καπηλευτούν και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μπαίνουν στη λογική, έρχεται η κακιά δεξιά. Έρχεται η νεοφιλελεύθερη δεξιά, έρχεται η ακροδεξιά. Όλο αυτό το πλαίσιο. Πού είναι ο φόβος? Στους δημοσίους υπαλλήλους. Θα τους απολύσουν τους δημοσίους υπαλλήλους. Το ακούτε συνέχεια.
Δεν βλέπουν ότι και στις ευρωεκλογές, ακόμα οι δημόσιοι πάλι επέλεξαν τη Δημοκρατία. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτε υπάρχει θέμα μεγέθους του ελληνικού δημοσίου. Το ελληνικό δημόσιο αντίθετος περιορίστηκε. Γι' αυτό το... Δεύτερον, για αυτή τη σχέση προσλήψεων και... Η σχέση προσλήψεων δεν σημαίνει αποχωρήσεων. Μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις. Αυτό δεν σημαίνει, προσέχτε, αυτό δεν σημαίνει... Έχει να κάνει με το τι δημόσιο θες. Εμείς άρα αυτό μας λέτε δεν σημαίνει πάγωμα των προσλήψεων. Αυτό δεν σημαίνει, προσέχτε, ναι, δεν σημαίνει απολύσεις. Να ξεκινήσουμε από το βασικό που λέγεται. Από εκεί και πέρα προσλήψεις έχουμε πει νευραλγικούς τομείς που είναι εκπαίδευση, υγεία και σώματα ασφαλείας, στα οποία ναι, εκεί θα κατευθύνουμε προσλήψεις. Γιατί το θέμα του δημοσίου είναι εκεί που έχει ελλείψεις να πάει. Να μην πηγαίνει σε διοικητικά επίπεδα, να πηγαίνει σωστικά. Δεύτερον, υπάρχει μια δαιμονοποίηση με τις ιδιωτικοποιήσεις. Εγώ σας λέω ευθέως τώρα, γιατί ειδικά στο πρόγραμμα της υγείας που προσπάθησαν να το στοχοποιήσουν, θεωρείτε ότι ο Έλληνας ασθενής διαχρονικά έχασε το ότι σήμερα έχουμε ειδικά ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα που συμβάλλεται μαζί τους οι ιδιωτικές κλινικές, το ότι έχει δυνατότητα στον πολίτη τι πρέπει να παράσχουμε, την δημόσια, την δωρεάν, η δημόσια δωρεάν υγεία. Αν το αγαθό της υγείας το παίρνει και από ιδιώτη, είναι δαιμονοποίηση? Αν αύριο εμένα μου συνέβη κάτι στην υγεία μου και πλήρωσε ο ΕΟΠΗ πάρα πολλά λεφτά σε μια ιδιωτική κλινική, ο ΕΟΠΗ τα πλήρωσε γιατί είμαι ασφαλισμένος. Είχα και ιδιωτική ασφαλιστική, αλλά πλήρωσε ο ΕΟΠΗ. Το ότι μου δώσε εμένα τη δυνατότητα να βρεθώ και να πάρω υπηρεσία, το δημόσιο, από ιδιώτη και φθηνότερη υπηρεσία, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος την πλήρωσε φθηνότερα. Ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις ποιοτικότερες. Αλλού είναι ποιοτικότερος ο δημόσιος τομέας, αλλού είναι ο ιδιωτικός ανάλογος της στόχευσης. Ναι. Αυτό είναι δαιμονοποίηση. Το να πούμε λοιπόν εμείς ότι αν βρίσκουμε υπηρεσίες στην υγεία φθηνότερες, χωρίς καμία πώληση, αντιθέτως ανακουφίζοντας το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο εμείς βάλαμε μέσα. Και επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ τους ανασφάλιστους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τους ανασφάλιστους χωρίς ΑΜΚΑ. Εμείς βάλαμε τους ανασφάλιστους με ΑΜΚΑ, δηλαδή κάποιους που έστω κάποια στιγμή είχε δουλέψει στην Ελλάδα για να μην σου έρχονται από τη Βουλγαρία και από τα σύνορα κόσμος και κάνουν δωρεάν εξετάσεις. Αυτό είναι δαιμονοποίηση, ότι θα αγοράζω υπηρεσίες. Με συγχωρείτε, αυτό για μένα είναι κοινωνική πολιτική. Ούτε νεοφιλελευθερία. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιορίστηκε ο ιδιωτικός τομέας επί των ημερών σας, αν δεν κάνω λάθος. Ίσα-ίσα γίναν ΣΔΙΤ. Ναι. Όντως, δηλαδή, είναι... δηλαδή υπάρχει εμπλοκή του λοιπόν, ιδιωτικού τομέα. Ναι, ακόμα και επί των ημέρων σας. Να τα βάλουμε τα πράγματα με μια σειρά. Όταν χρησιμοποιείς ιδιωτικά asset στην υγεία, ας πούμε, οπωσδήποτε το κόστος είναι μεγαλύτερο. Αν μη τι άλλο, είναι μεγαλύτερο κατά το ποσοστό του κέρδους του ιδιώτη. Είναι. Δεν είναι. Ξεκινάτε από μια λοιπόν, λαθασμένη παραδοχή. Είναι φθηνότερο. Θα πείτε μετά. Λοιπόν, εγώ σας φέρνω και στοιχεία. Και θα σας πω το παράδειγμα με τις εργολαβίες για τους καθαριστές των νοσοκομείων. Ναι. Τις ξυλώσαμε αυτές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να πληρώνουν 30% λιγότερο για τις υπηρεσίες καθαριότητας, οι δε άνθρωποι που εργάζονται στις υπηρεσίες καθαριότητας να κερδίνουν 40% περισσότερο. Κινητοποιήσεις βλέπω πάντως αυτές τις μέρες. Πάντα γίνονται κινητοποιήσεις και καλό είναι να γίνονται κινητοποιήσεις. Συν άνθρωποι... να βάλουμε ένα, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Κυρίτσι, και ένα κομμάτι πολύ σημαντικό είναι η έλλειψη προσωπικού, η οποία έχει στοιχήσει στα ελληνικά νοσοκομεία και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη σαν κυβέρνηση 4,5 χρόνων και σε αυτό το επίπεδο. Η έλλειψη προσωπικού και πραγματικά η έλλειψη και υποδομών στοιχειωδών μέσα στα νοσοκομεία θεωρώ ότι είναι εσείς η κυβέρνηση της αριστεράς. Θεωρούσατε ότι όλα αυτά θα τα διορθώσετε. Θα συνεχίσω. Λοιπόν, τα νοσοκομεία τώρα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι τα παραλάβαμε. Σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Τα ελληνικά νοσοκομεία. Παραλάβαμε νοσοκομεία τα οποία δεν είχαν γάζες. Όχι, μια χαρά λοιπόν, γάζες είχαν όλα τα νοσοκομεία. Και εξοφλήθηκαν οι προμηθευτές του ΕΟΠΗ. Τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή έχουν πλεόνασμα και δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή που λέει ότι οι γιατροί περισσεύουν και θα πάρουμε μόνο μερικούς νοσηλευτές, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά επειδή είναι και η συνάδελφος εδώ δασκάλα, το 1:5 ναι. Σημαίνει λοιπόν ότι για κάθε 5 δασκάλες που θα παίρνουν σύνταξη, θα προσλαμβάνεται όχι, μία. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει... Μην παρελθείτε. Μπορεί να είναι 5 διοικητικοί και να παίρνει μόνο δασκάλες. Γιατί λέτε 5 δασκάλες μία δασκάλα. Μην με διακόπτετε. Μην λέτε λάθος όμως. Θα λέτε σε 5 συνταξιοδοτήσεις δημοσίων υπαλλήλων
θα παίρνουμε μια δασκάλα. Εντάξει. Μπορεί να είναι και υπουργός αυτός που θα συνταξιοδοτηθεί. Okay. Μπορεί να είναι οπουδήποτε. Δεν θα είναι πέντε δασκάλες. Επειδή ξέρουμε... Και το καταλάβαμε πολύ καλά δεν το καταλάβαμε. Έχετε προκηρύξει πολλά χρόνια τώρα από Διακόψατε μία φορά, με διακόψατε και δεύτερη. Επειδή όμως μιλήσατε για το κόμμα της εκπαίδευσης που με αφορά. Είχατε προκηρύξει 20.000 διορισμούς, έχετε φτάσει στο τέλος της θητείας σας. Μιλάτε για διορισμούς, καλλιεργείτε την ελπίδα στους Έλληνες δασκάλους και αυτή τη στιγμή δεν έχετε οριοθετήσει το πλαίσιο. Έχουν προκηρυχθεί 4.500. Θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά σε αυτό το επίπεδο να κρατήσετε μια υπεύθυνη στάση ακόμα και τώρα. Αν δεν γίνετε βουλευτής, θα είσαστε μέχρι τα 55 σας σε μια τάξη με 40 παιδιά, τότε θα καταλάβετε τι θα πει αυτή η πολιτική την οποία υποστηρίζετε και γίνεται ουρά της Νέας Δημοκρατίας. Θα είμαι μέχρι τα 67. Με τον νόμο τον οποίο εισηγηθήκατε. Με τον νόμο λοιπόν που εισηγηθήκατε, θα είμαι μέχρι τα 67. Ναι. Και 67 ένας δάσκαλος ή ακόμα και ένας νοσηλευτής δεν μπορεί να είναι μέσα στην τάξη. Αυτά τα εισηγηθήκατε εσείς, κύριε Κίλιτση. Θα έχετε 50 παιδιά. Εσείς τα ψηφίσατε αυτά και εσείς μας τα επιβάλλατε. Αυτό εμείς λέμε ότι μιλάμε για το κοινωνικό κράτος που το έχετε ισοπεδώσει ως κυβέρνηση. Συγγνώμη, κυρία μου. Και επειδή μιλήσατε για το αριστερό πλεονέκτημα, έχει τηθεί απόλυτα το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Δεν ήταν η κυρία γεννηματά υπουργός του κυρίου Σαμαρά. Τα ξεχάσαμε αυτά. Όχι, δεν ξεχνάμε τίποτα. Η ηγεσία σας συμμετείχε στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Εσείς ξεχάσατε ότι κυβερνάτε 4,5 χρόνια και αυτή τη στιγμή πετάτε τον μπαλάκι πάλι στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Όχι, πριν από 5 χρόνια. Ίσα είμαστε η μόνη κυβέρνηση η οποία έχει κάνει προσλήψεις στην εκπαίδευση και στην παιδεία. Καμία άλλη. Τι ένα να κάνουμε πολύ τώρα. Μεγάλο διάστημα της εφαρμογής των μνημονίων το έχετε εσείς εισαγάγει. Και έχετε κυβερνήσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα και έχετε επιβάλει πολιτικές οι οποίες πραγματικά αδυνάτησαν τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα εκπαιδευτικό, τον Έλληνα συνταξιούχο. Ειδικά όσο σε ό,τι με αφορά στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Θυμάστε το 2011 όταν κόπηκε ο μισθός σας στα 2. Και δυστυχώς καλλιεργείτε προσδοκίες οι οποίες δεν μπορείτε να είστε αντάξει. Είσαστε το 2010, ήσασταν στην εκπαίδευση. Βεβαίως θυμάστε που κόπηκε ο μισθός σας στα 2. Βεβαίως και 50%. Στην εκπαίδευση και βεβαίως και ποιος ήταν κυβέρνηση τότε. Εσείς ήσασταν κυβέρνηση. Κόψατε το μισθό σας. Και καταγγέλλω την οριζόντια ουσιαστικά μείωση μισθών η οποία έγινε τότε. Αλλά ωραία, εδώ είμαστε για να βρίσκουμε τα λάθη. Ποιον καταγγέλλετε, καταγγέλλετε την κυρία Γεννηματά, τον κύριο Παπανδρέου, ποιον καταγγέλλετε. Καταγγέλλουμε αυτή τη στιγμή όλη την κατάσταση έτσι όπως επήλθε και για την οποία κανένας από τα δύο κόμματα. Κόψατε οποία... οριζόντια τους μισθούς κατά 50%. Εγώ είμαι αντίθετη σε αυτό, κύριε Κυρίτση, σαν νέος άνθρωπος. Και καταγγέλλω το ότι τότε ούτε εσείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, κάτσαμε όλοι σε ένα τραπέζι για να βρούμε μια λύση. Αυτό το καταγγέλλω. Με τη Νέα Δημοκρατία να βρείτε μια λύση. Όχι, κάτσαμε λύση και μαζί με τη Δημοκρατική Αριστερά, κάτσαμε και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις. Εσείς που ήσασταν τότε. Γιατί τώρα καταγγέλλετε. Εσείς που ήσασταν τότε. Σε κάθε τι το οποίο μπορούσε να ενισχύσει, κύριε Μακρυγιάννη, το κοινωνικό κράτος. Και να πω πριν για μπορούσαμε την ΔΕΗ, να πούμε ναι, 50% οριζόντια μείωση των μισθών και περιμένετε από εμά. Τι λέτε τώρα. Τι λέτε τώρα. Ψέματα λέτε. Λέγατε μάλιστα ότι ντρεπόσασταν. Εσείς δεν λέγατε ότι ήταν η ντροπή. Δεν ψηφίζατε. Δεν είπατε ότι ντραπήκατε όπως όταν κατουρηθήκατε στο σχολείο. Εσείς δικά σας λόγια δεν ήταν. Δεν μου αρέσει αυτό το επίπεδο συζήτηση, κύριε Πλεύρη, αλλά. Μα το είπατε και λέτε τώρα ξαφνικά ότι δεν κάνατε τίποτα. Μνημόνιο ψηφίσατε, μνημόνιο εφαρμόσατε. 99 χρόνια δώσατε την ιδιότητα, τη δημόσια περιουσία σε ιδιώτες. Τους εφοπλιστές ήταν η μόνη τάξη η οποία ευνοήθηκε και γι' αυτό έχει ανακοινώσει υπέρ σας. Δεν κάνατε τίποτα. Σ' όλα είπατε ναι. Κόψατε 60% τις συντάξεις και τώρα νομίζετε τώρα ότι οι συνταξιούχοι κοιμούνται και δεν τα βλέπουν. Όχι, δεν κοιμούνται, καταλαβαίνουν. Εμείς δώσαμε αύξηση σε 650.000 συνταξιούχους, βεβαίως. Κύριε Κυρίτση, κύριε Πλεύρη, ένα σχόλιο. Εσείς το ψηφίσατε, κύριε Πλεύρη. Το ψηφίσατε, κύριε Πλεύρη. Το ΕΚΑΣ ψηφίσατε να κοπεί και εμείς καθυστερήσαμε. Εσείς το ψηφίσατε και εμείς καθυστερήσαμε τον περιορισμό. Δεν το ψηφίσατε. Δεν το ψηφίσατε. Δεν το ψηφίσατε εσείς. Το 14 δεν το ψηφίσατε εσείς. Εσείς το κόψατε το ΕΚΑΣ. Εσείς το ψηφίσατε όμως. Το κόψατε το ΕΚΑΣ. Το ψηφίσατε. Το είχατε ψηφίσει και το είχατε και στο mail. Μειώσατε το αφορολόγητο και έπρεπε να σας φέρουμε εμείς εδώ πέρα να φέρετε το αφορολόγητο. Δύο φορές το μειώσατε. Θυμάται ο κόσμος και βλέπει και ο κόσμος πώς θα βρίσκεται. Πασό και Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το αφήγημα το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε. Κόβει ο ένας, ράβει ο άλλος. Δυστυχώς κάποιες πραγματικά παροχές προς τον πολίτη, τις οποίες εσείς ειδικά με το πλεονέκτημα που φέρετε σαν αριστερός χώρος που καμία σχέση με την αριστερά δεν έχετε, εντάσσετε στα ψηφοδέλτιά σας ανθρώπους που πραγματικά ήταν στη δεξιά και στην σκληρή δεξιά. Εσείς αυτή τη στιγμή εντάσσετε στα ψηφοδέλτιά σας την κυρία Παπακώστα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Κυρίτση. Μπορεί να το ξέρω, μπορεί για τον κύριο Κυρίτση να το πιστεύω αυτό, αλλά συμμετέχει όμως ένα ψηφοδέλτιο το οποίο έχει και ανθρώπους της σκληρής δεξιάς μέσα.
Ακόμα και επειδή μιλήσατε για τη ΔΕΗ που έκανε. Που έκανε ποια σκληρή δεξιά. Συγγνώμη, με τον καμένο. Γιατί δεν ήρθατε τότε να σώσετε τη χώρα που ήταν εν μέσω διακοπία να συμμετάσχετε. Δεν θα μείνω όμως στο παρελθόν. Θα πω ότι δεν στηρίξατε πολύ σημαντικά στοιχεία που αφορούσαν την ανακούφιση του πολίτη. Αν είχα ξεκινήσει από πιο δεξιά, μπορεί να ήμουν και βουλευτικό του ΣΥΡΙΖΑ πάντω. Είναι ένα σημείο το οποίο πραγματικά είναι έτοιμο. Πολύ σκληρού δεξιού να γίνονται. Και το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, κύριε Μακρυγιάννη, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ένα από αυτού που εμείς εισηγηθήκαμε το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο για 600.000 οικογένειες. Ήταν έργο Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισε. Εμείς το πήγαμε στις 800.000. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. 800.000 το πήγαμε. 4,5 χρόνια που πήγαμε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια λέτε ότι νούμερα σας έρθει στο κεφάλι. 600 είχατε νομοθετήσει, 800 το πήγαμε. Την υπεροχή του ατόμου και του πολίτη που δημιούργησαν οι κυβερνήσεις Πασόκ αυτή τη στιγμή έρχεται να την καταβαρθρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς αυτή τη στιγμή η πολιτική συζήτηση είναι μόνο σε μια τέτοια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τα αφήσαμε τώρα λίγο, επειδή δεν θα έχουμε debate. Έτσι, θα κάναμε εμείς μεταξύ μας. Τουλάχιστον να αφήσουμε λίγο το πολιτικό διάλογο ελεύθερο. Και φαίνεται ποιοι κατεβάζουν νούμερα από τον αέρα και ποιος μιλάει με νούμερα. Λοιπόν, τα νούμερα όμως λοιπόν, είναι το θέμα να ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιο ΣΥΡΙΖΑ, μερή κοινωνία και όχι τα νούμερα. Νότιος τομέας, Β' Αθήνας. Θάνος Πλεύρης. Α' Αθήνας πιο εύκολο. Μπράβο, Α' Αθήνας, Νέα Δημοκρατία. Βόρειος τομέας, Β' Αθήνας. Με το κίνημα αλλαγής. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στους τρεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Εμείς ανανεώνουμε τώρα το ραντεβού μας για την Τετάρτη στις 9, ακριβώς, Γιάννη. Ακριβώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που συντονιστήκατε για ακόμα ένα βράδυ και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.